συζήτηση και στην Ευρωπαϊκή Μάχη της Ενημέρωσης. Θα περάσω στο στούντιο. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής των Ειδήσεων και Ενημέρωσης στο Mecca Channel, ο Μιχάλης Παυλίδης, και ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο κ. Κυριάκος Πιερίδης. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Κύριε Πιερίδη, να επιτρέψετε να ξεκινήσω από τη διευθυντή ειδήσεων του σταθμού μας. Καθώς, κύριε Παυλίδη, φέτος θα πρωταγωνιστήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ενημέρωση. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό, Στέλλα, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που κατόπιν μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας το ΜΕΚΑ θα παραμείνει πρωταγωνιστής στην τηλεοπτική και τη διαδικτυακή ενημέρωση, κυρίως στα ευρωπαϊκά θέματα. Το πρόγραμμα και φέτος, όπως και πέρσι, κάτω από τον τίτλο «Η Ευρώπη μετρά», θα καλύψει όλη την περίοδο των ευρωπαϊκών εκλογών μέχρι και την εκλογική διαδικασία στις 9 Ιουνίου, καθώς και θα ακολουθήσουν βεβαίως και άλλα προγράμματα μέσα και από την ενημέρωση τώρα, τις ΕΧΜΕΣ, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είναι αρκετή δουλειά, πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, νομίζω μπορεί να μιλήσει ο Κυριάκος για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, Κυριάκο. Μιχάλη, Στέλλα, καταρχάς να εκφράσω και εγώ την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι έχουμε αυτή την ευκαιρία της συνεργασίας για χρόνια στη δημοσιογραφία και με ειδίκευση στα ευρωπαϊκά θέματα, μαζί με το τηλεοπτικό σταθμό Ωμέγα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ακόμη προσπάθεια, ούτως ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις εν ώψη και των ευρωπαϊκών εκλογών πάνω στα μεγάλα ζητήματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τη ζωή μας όσο ποτέ προηγουμένως και πολύ χαρακτηριστικά μας επηρεάζει, γιατί είναι ο αναπτυξιακός μας πνεύμονας, είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε και προσπαθούμε να λύσουμε τα μεγάλα μας προβλήματα. Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να αναμίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαδικασία επιλύσης του Κυπριακού, να επαναληφθούν οι συνομιλίες. Ζητήματα που σχετίζονται με την ακρίβεια, την οικονομία, την ενέργεια. Το είναι πάρα πολύ. Το μεταναστευτικό είναι στις προτεραιότητες, όπως έχει περιγραφεί και μέσα στην πρότασή μας. Γι' αυτό και υπήρξε και η επιβράβευση του, του σταθμού. Η επιβράβευση του σταθμού. Ο στόχος του ΟΜΕΚΑ θα είναι η καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή την διαδικασία. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τη συντακτική μας ελευθερία. Σωστό. Θα υπάρχει συντακτική ελευθερία, πολυφωνία, κριτική. Θα καλύπτουμε καθημερινά τα σημαντικά γεγονότα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στην ευρωπαϊκή τους διάσταση, όσο και στην προέκταση που έχουν στην Κύπρο. Είναι αυτό που λέει ο Κυριάκος. Είναι τα θέματα τα οποία αναδεικνύονται και μέσα από το Ευρωβαρόμετρο. Ναι. Είναι και μια παιδευτική διαδικασία για τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Καλή ώρα μαζί με τη Στέλλα θα συνεργαστούμε στη δική της εκπομπή, στην επιλογή των θεμάτων, μέσα από ελεύθερη κριτική. Πολύ δυνατό πλεονέκτημα για το σταθμό το γεγονός ότι διαθέτει έμπειρους δημοσιογράφους, ελευθερία στη δράση και στη σκέψη και την κριτική. Και το επόμενο στάδιο είναι πραγματικά και οι πολίτες να νιώσουν ότι έχουν φωνή μέσα από το βήμα του σταθμού, μέσα από τις εκπομπές του, μέσα από την αρθογραφία που κάνουν, μέσα από την παράθεση των δικών τους ιδεών. Έχουμε ανθρώπους που είναι μαζί με τους πολιτικούς φυσικά οι διαμορφωτές της πολιτικής. Θέλουμε να είναι διαμορφωτές πολιτικής και οι ίδιοι πολίτες με τις οργανωμένες τους ομάδες, με τους φορείς που τους εκπροσωπούν. Και γι' αυτό το ειδησιογραφικό μας περιεχόμενο του ΟΜΕΚΑ σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές θα εμπλουτιστεί με ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους Κύπριους πολίτες. Το είπα και προηγουμένως, όπως αναδεικνύονται και μέσα από το Ευρωβαρόμετρο, και αφορούν μεταξύ άλλων η ακρίβεια, η οικονομική κατάσταση, βιώσιμη ανάπτυξη, μεταναστευτικό και πολύ επίκαιρο θέμα. Καθώς και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έτσι. Και βεβαίως και το Κυπριακό έχει την ευρωπαϊκή του διάσταση και θα μας απασχολήσει. Και να προσθέσω εγώ και να πω ότι και οι πολίτες που θα παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα και θα μπορούν να συμμετέχουν με διάφορους τρόπους μέσα από τις εκπομπές εδώ, τις ενημερωτικές του ΟΜΕΚΑ, ίσως προκύψει και μια εισήγησή τους, μια τοποθέτησή τους. Αυτό επιδιώκουμε. Αυτό, ναι. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Σωστό, έτσι, θα εισακουστεί. Η εμπλοκή των πολιτών μέσα σε αυτή όλη τη διαδικασία συζήτησης. Θα εισακουστεί και μπορεί και να μεταφερθεί στις Βρυξέλλες και να βοηθήσουν και αυτοί και να συμβάλλουν στις καλύτερες αποφάσεις που βοηθούν στη λειτουργία μιας κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα, Μιχάλη, τρέχει από σήμερα στο σταθμό. Και για τους επόμενους 16 μήνες. Και για τους επόμενους 16 μήνες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να δούμε λίγο, κυρίες και κύριοι, τους φοιτητές μας, γιατί ξεκινάμε.